Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αυτιά. Μέχρι τώρα κύριε Αντιπρόεδρε, τώρα καλημέρα κύριε Υπουργέ. Η ζωή είδατε έχει εναλλαγές. Το Χατζηδάκης είναι το μόνο σταθερό, ξέρετε. Και όλη αυτή η εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη σημασία. Πάω γρήγορα στις ερωτήσεις με απαντήσεις. Θα το τρέξουμε για να προλάβουμε να μάθει ο κόσμος καινούργια πράγματα. Καταρχήν, Χαλκιδική. Πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η παροχή του ρεύματος? Μέχρι χτες το βράδυ υπήρχε σχεδόν πλήρης αντιμετώπιση του θέματος. Υπήρχαν κάποιες μόνο μεμονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές στο πρώτο πόδι που είχαν κάποια ζητήματα. Ναι. Μπορεί και τώρα που μιλάμε να έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Το πρωί της Πέμπτης που ξεκίνησε το ζήτημα μου είχαν πει από τον ΑΔΜΙΕ και το ΔΔΕ ότι θα πάρει μέχρι απόψε το βράδυ η αντιμετώπιση του θέματος. Τους είπα, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε έτσι, ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα υπάρξει αγανάκτηση, είναι τουριστική περιοχή, ο κόσμος θα επαναστατήσει. Εν πάση περιπτώσει, πατήσαμε γκάζι. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του ΑΔΜΙΕ και του ΔΔΕ και τους εργαζομένους που δουλέψαν νυχθημερών πραγματικά και υπό αντίξωες συνθήκες, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Αυτό που ανεβαίνει στην κολόνα της ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, με βροχή, με ήλιο, με ζέστη, με χιλιαδιό, ασκεί ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα. Και το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ακόμα χειρότερο, διότι το σύστημα αυτή την ώρα της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι σε οριακή κατάσταση. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Τι σημαίνει οριακή κατάσταση, διότι βλέπω εδώ Μητσοτάκης να λέει άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες. Λοιπόν, να σας πω δύο παράδειγμα. Θα πει ο Γέρα Πετρίτης τώρα, θα πατήσει το κουμπάκι και θα πει, Χατζηδάκη, πού είναι οι άμεσες προτεραιότητες σωτηρίας της ΔΕΗ? Θα το ρωτήσω Μητσοτάκης, πότε έχει βάλει deadline για τη σωτηρία της ΔΕΗ? Κάθε μέρα πρέπει να τη σώζουμε τη ΔΕΗ. Θα σας πω πού είναι η ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, αυτήν ώρα? Θα σας πω δύο παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Την Πέμπτη το πρωί, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, έστω με κάποιο bypass, με κάποια εμβαλωματική λύση, έπαιρνα εγώ ίδιος όλους τους μεγάλους παίκτες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους ζητούσα γεννήτριες. Και? Αυτά τα ή τα ζήτα, όπως λέγονται στη δική τους διάλεκτο, δεν υπήρχαν, σχεδόν δεν υπήρχαν, διότι έχουν πάει όλα στην Κρήτη, στη Ρόδο και στη Σαντορίνη, για να κρατηθεί το νησί. Γιατί δεν έχουν γίνει οι συνδέσεις των νησιών με υπόγεια καλώδια, ιδίως της Κρήτης τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα να βρούμε μεν, σωστό, αλλά να μην μπορούμε να βρούμε αυτά που θέλαμε. Ήταν ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες. Να σας πω δεύτερο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα περιμένουν μετεωρολόγοι, μακάρι να μην γίνει, μπουρίνει πάλι στη Δυτική Ελλάδα ή ενδεχομένως στη Μακεδονία. Αντιλαμβάνομαι ότι η στήλη του ΔΔΕ, οι κολόνες, δεν είναι σε μεγάλη επάρκεια. Διότι η ΔΕΗ δεν έχει λεφτά για να δώσει στη θυγατρική της το ΔΔΕ για να αγοράσει κολόνες. Εκεί είμαστε. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Ναι, εκεί είμαστε. Δεν έχει λεφτά η ΔΕΗ να δώσει στο ΔΔΕ για να αγοράσει κολόνες. Και ο Έλληνας γιατί πληρώνει τόσα λεφτά στο ρεύμα και δεν έχουμε ούτε κολόνες? Λοιπόν, είναι απλό το ερώτημα που γιατί, το θέτει και ο απλός πολίτης. Γιατί έχουν γίνει μια σειρά από άστοχες επιλογές. Βασικότερη άστοχη επιλογή είναι αυτή που έγινε το καλοκαίρι του 2015. Συμφώνησε η κυβέρνηση με την Τρόικα, η ΔΕΗ, να πάει από το 90% της αγοράς που είχε τότε στο 50% μέσα σε 5 χρόνια έναντι μηδενικού οικονομικού ανταλλάγματος. Και τα στελέχη της επιχείρησης από τότε και μετά δουλεύουν για να χάσουν πελάτες. Είναι ένα σουρεαλιστικό σκηνικό το οποίο οδήγησε τελικά τη ΔΕΗ να χάσει το 90% της αξίας της στο χρηματιστήριο. Τώρα. Και οδήγησε επίσης, προσέξτε, ναι, τον ορκωτό ελεγκτή, την Ernst & Young, ναι, πριν από μερικούς μήνες, στην επίσημη έκθεση που έκανε, να πει είναι υποχρεωμένη, γιατί η ΔΕΗ είναι εισηγμένη επιχείρηση και είναι οι κανόνες του χρηματιστηρίου διεθνώς, να πει ότι η ΔΕΗ ουσιαστικά είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο ορκωτός ελεγκτής. Η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα εσείς, ο Υπουργός Ενέργειας, βλέπω το πρώτο στοιχείο που βάζει ο Πρωθυπουργός, το πρώτο, πάνω-πάνω. Έχω το φάκελο εδώ που λέει άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ. Κύριε Υπουργέ, πόσο η ΔΕΗ αυτή την ώρα στέκεται στα καλά της ή κατά πόσον η ΔΕΗ έχει θέμα? Και μάλιστα σοβαρό. Με την ευθύνη που έχετε του λόγου και τις μετριοπαθούς. Λένε πολλοί φίλοι από το ΣΥΡΙΖΑ, πω ήρθε ο Χατζηδάκης, θα ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, γιατί θέλει να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Ακούστε, ανεξαρτήτως του τι θέλει να κάνει ο Χατζηδάκης. Η ΔΕΗ αυτή την ώρα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν
μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Διότι κανείς δεν είναι τρελός να πάει να την πάρει. Έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό για να το καταλάβουμε. Όταν είχε 90 εκατομμύρια κέρδη το 2014 με την προηγούμενη κυβέρνηση και έφτασε τώρα να έχει ετησίως πέρσι 900 κάτι εκατομμύρια ζημιές, ναι, το χρόνο, ναι, ποιος θα πάει να πάρει τις ζημιές με το καλημέρα? Ένα λεπτό. Εγώ που πληρώνω το ρεύμα, ενδέχεται να μείνω στο σκοτάδι? Ναι. Λέω, ρωτάει ο πολίτης. Ακούστε να σας πω. Να μείνετε στο σκοτάδι. Ναι. Παλεύουμε προφανώς για να το αποφύγουμε. Ξέρετε ότι έχετε... Τι σημαίνει παλεύετε? Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν μας τα έλεγε αυτά ο προηγούμενος υπουργός? Δεν θέλω... Και μας τα λέτε εσείς. Προσέξτε. Για να, επειδή... Τι σημαίνει παλεύουμε? Μην δημιουργηθεί και η εικόνα. Όχι, ρωτάω πολύ, πολύ απλά. Κάτω, για όνομα Θεού. Να τρομοκρατήσω. Είπατε, τον κόσμο. Παλεύουμε να κρατήσουμε τη ΔΕΗ όρθια. Σας μίλησα, έλατε, για τα στελέχη της επιχείρησης, ναι, ναι, σας μίλησα για την προσπάθειά τους. Δεν σας έχω πει ότι δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου. Δεν λέω αυτό. Μάλιστα. Λέω ότι όμως τα πράγματα είναι οριακά. Ναι. Και θυμηθείτε το blackout που έγινε, το mini blackout που έγινε τη Δευτέρα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Θυμηθείτε, θα το ξέρουν οι λασιθιώτες που μας βλέπουν αυτή την ώρα, ότι... το blackout που έγινε την Τετάρτη, αν αναπατώμε, στο Λασίθι, σε κάποιες περιοχές του Λασιθιού. Άρα δεν αποκλείεται τοπικά blackout εσείς, έτσι, λόγω της κρισιμότητας? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται και από τη ζήτηση. Επειδή είχαμε παρατεταμένο καύσωνα τις περασμένες μέρες, το πράγμα είχε φτάσει πραγματικά στα άκρα. Και τώρα έχουμε πάρει μια ανάσα, λόγω του ότι έχουν πέσει θερμοκρασίες και, ναι, λογικά έχει περιοριστεί η ζήτηση, αλλά θα έχουμε το νου μας από εδώ και πέρα, όποτε έχουμε καύσωνα και αυξημένη ζήτηση, θα κάνουμε μια προειδοποίηση, ιδίως στις επιχειρήσεις, ό,τι μπορούμε όλοι να κάνουμε το καλοκαίρι, να περάσουμε τον κάβο. Μάλιστα. Τώρα, τιμολόγια θα αυξήσετε? Διότι η κατάσταση της ΔΕΗ είναι σε ικτρή μορφή και χρωστάει και το ένα σχήμα κόσμος. Το οποίο έχει δημιουργηθεί πολλά χρόνια στον τόπο μας είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο και οι κακοί άνθρωποι που έχουν δόντια σουβλερά και θέλουν να τον κατασπαράξουν, να του μειώσουν τις συντάξεις, τους μισθούς, να του αυξήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ κτλ. Έλεγα προεκλογικά, το λέω και μετεκλογικά, ναι, ότι και εμείς έχουμε μανάδες, πατεράδες, φίλους, ψηφοφόρους, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε ανόητοι να μην βλέπουμε, αν θέλετε, και το πολιτικό κόστος. Όμως το πράγμα είναι πιο περίπλοκο. Ξέρετε, υπήρχαν προτάσεις, υπάρχουν της διοίκησης της ΔΕΗ, δεν είναι κρυφό. Το είχαμε πληροφορηθεί τρεις μήνες πριν ότι ήθελαν αύξηση της τοποθετημένης από το ΣΥΡΙΖΑ. Που θέλουν αύξηση των τιμολογίων. Αλλά η ΔΕΗ, κύριε Αυτιά, πέραν των όποιων προθέσεων, έτσι, και έχουμε πει ότι οι προθέσεις μας είναι συγκεκριμένες και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε στους καταναλωτές. Η ΔΕΗ έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι παγιδευμένη. Δηλαδή, κάποιος μου είπε τη θεωρία, βεβαίως είμαι 4 ημερών υπουργός, ναι, ότι αν πας να αυξήσεις τα τιμολόγια, η ΔΕΗ θα χάσει κι άλλους πελάτες. Διότι δεν είναι μόνη της όπως ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Άρα το αποκλείεται αυτή τη στιγμή να αυξηθούν τα τιμολόγια? Σας λέω, ναι, ότι... σας λέω ότι δεν θα ήθελαν πολύ πολιτική να είναι στη θέση μου. Ερώτημα. Ο Μητσοτάκης αυτό σας λέω. Θέλει αύξηση τιμολογίων. Διότι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Άρα αυτά τα πάτε στον Πρωθυπουργό. Τα ξέρει? Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ελάτε. Επειδή με ρωτάνε πολλοί συνάδελφοί σας. Θα σωθεί σε 7 μέρες, θα σωθεί σε 10 μέρες, θα σωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 8 το απόγευμα κτλ. Προσέξτε, να είμαστε σοβαροί. Γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση. Έτσι. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Βαλκανίο. Αν πέσει αυτή. Έχει περίπου, βεβαίως, αν πέσει θα πέσει η χώρα. Έτσι. Και επομένως καταλαβαίνετε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τη σωτηρία της ΔΕΗ και των εργαζομένων. Το κρατώ αλλά αυτό. Το πρόβλημα, ναι, βεβαίως δεν έχουμε σκοπό να το διαιωνίσουμε. Θα βάλουμε μια ισχυρή διοίκηση με αποφασιστικότητα. Θα την πουλήσετε τη ΔΕΗ όταν την κάνετε ανταγωνιστική, αυτό θέλετε να πείτε? Όχι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν κάποιες μαγικές συνταγές. Θα πρέπει να δουλέψουμε από όλες τις πλευρές. Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα τη στηρίξουμε οικονομικά τη ΔΕΗ. Και, ναι, υπάρχουν μέθοδοι. Θα σας πω κάποιες. Θα βγάλετε ένα ομόλογο, έτσι, για παράδειγμα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Υπάρχει κάποια τιτλοποίηση, η οποία είναι, μάλιστα, σε εξέλιξη. Μάλιστα. Υπάρχουν τα λεγόμενα οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που το κράτος ενδεχομένως να οφείλει κάποια χρήματα στη ΔΕΗ για τις υπηρεσίες που παρέχει. Υπάρχουν τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, μην μπλέκω τον κόσμο. Να μην τα μπερδέψουμε αυτά. Και από εκεί μπορεί να ενισχυθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Ξαναλέω, δεν
θα με ζηλεύουν πολλοί συνάδελφοι για αυτό το πράγμα το οποίο έχω αναλάβει. Το αντιλαμβάνομαι. Το ανέλαβα χωρίς να διαμαρτύρομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά. Και το 12 έτρεχα να μην καταρρεύσει το project των αυτοκινητοδρόμων και παλιότερα είχα την Ολυμπιακή και τον ΟΣΕ. Σαφής. Δεσμεύομαι Ερώτημα. Ότι θα κάνω το καλύτερο. Ναι. Αυτή είναι και η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική ευαισθησία, αλλά και με την μεγαλύτερη δυνατή, αν θέλετε, αποτελεσματικότητα, για να μείνει όρθια η ΔΕΗ, για να μείνουν όρθιοι οι εργαζόμενοι τη ΔΕΗ. Θα δω και τη Γενόπ ΔΕΗ τις επόμενες μέρες. Να τους δείτε. Τώρα. Θέλω να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να ξέρουν και εκείνοι ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Σαφής. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε σε ένα εμφύλιο πετροπόλεμο. Σαφής. Ερώτημα. Η προτεραιότητα είναι αυτή η μεγάλη επιχείρηση να σωθεί και να προχωρήσει μπροστά. Για αυτούς που χρωστούν τώρα, και είναι ένα εκατομμύριο κόσμος, θα μπουν στις 120 δόσεις, θα μπουν κάπου θα αλλού. Θα κάνουμε μια διάκριση. Ελάτε. Στη ΔΕΗ χρωστάνε αυτήν την ώρα 2,5 δισεκατομμύρια. Επομένως, κοιτάξτε, αυτός είναι άλλος ένας μεγάλος πόνος της ΔΕΗ. Μέσα σε αυτούς, λέει και η σημερινή διοίκηση, και έχει δίκιο η διοίκηση Παναγιωτάκη, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι με βίλες και με πισίνες κτλ. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια η οποία θα ενταθεί αυτοί να πληρώσουν. Δεν θα δοθεί, έτσι. Δεν θα είναι η προτεραιότητα οι φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Αλλά πάντως δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Αν είχε έτσι, αν υπήρχε έτσι, ναι. Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις με ισχυρό management και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν θα αντιμετώπιζαν ποτέ πρόβλημα. Λοιπόν, ή όποτε το αντιμετώπιζαν θα το ξεπερνούσαν αυτομάτως. Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουμε ένα πολύ ζώρικο πράγμα. Μάλιστα. Πώς να σας το πω. Κύριε Υπουργέ, 74 ετών, με επίδομα 200 ευρώ, επίδομα αλληλεγγύης, χρωστάει στη ΔΕΗ 4.500 ευρώ. Αλλά του ζητάει η ΔΕΗ 2.500 ευρώ. Αν του κόψουν το οξυγόνο, πέθανε. Σας δίνω και το τηλέφωνο και τη διεύθυνση. Όχι για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Έχουμε δράματα πίσω από αυτό. Ξέρω, κύριε Αυτιά. Έχουμε δράματα, κύριε Υπουργέ. Ξέρω. Σε αυτούς τους ανθρώπους δώστε μια. Θυμάμαι, ήμουνα σε μια τηλεοπτική εκπομπή προεκλογικά και είχε πάρει μια κυρία από το Κερατσίνι, ακόμα το λέω και συγκινούμε, που είχε ένα άρρωστο παιδί. Με ειδικές ανάγκες, αντιλαμβάνομαι, και ακουγόταν και το παιδί στο τηλεφώνημα και την κυνηγούσε η ΔΕΗ. Το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, να το ξέρουν. Προχωρήστε σε μια γενναία κοινωνική ρύθμιση. Προφανώς δεν θα κυνηγήσουμε την κυρία αυτή, ούτε τον κύριο που μου λέτε. Το κρατώ. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μένουμε και αδρανείς σε διάφορους πονηρούλιδες, οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά και πίσω από αυτό που είπατε τώρα εσείς και λένε δεν πληρώνουμε κι εμείς και δεν πληρώνουμε. Σωστό. Και πάμε την άξιμα. Τα κρατώ όλα αυτά. Έτσι, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Φωτιά στα μπατζάκια σας έβαλε ο Μητσοτάκης. Το ήξερα. Εγώ είδε τους σταυρούς τώρα. Να δεις τι πονηρός είναι ο κριτικός. Είδε 75.000 σταυρούς. Πόσο πήρατε? 73. Ναι. 73. Και σου λέει, αφού πήρε 73.000 σταυρούς, είναι ο πρώτος σε δημοτικότητα, κάτσε να του βάλω το πιο μεγάλο πρόβλημα. Χαρετολογώ τώρα με αυτό που λέω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Φίλοι είμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη, συνηθισμένος είμαι σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας θέλω ακόμη 5 λεπτά. Ξέρω ότι θα πέσουν βέλη πάνω μου. Τα έχω συνηθίσει. Το πατριωτικό μου καθήκον θέλω να κάνω. Λοιπόν, το κρατούμε. Παραμένει ο Υπουργός. Όλοι εδώ σας ακούνε με μεγάλη προσοχή.